Η προφητεία από το 19ο αιώνα για τους ομοφυλόφιλους. Ο πατέρας Ηλίας Διαμαντίδης γεννήθηκε το 1880 στο χωριό Χουρμικιάτο, το Σουρμένο του Πόντου. Το 1918 η ζωή τους, όπως και όλων των Ελλήνων του Πόντου, έγινε αφόρητη από τις βιαιότητες των Τούρκων. Έτσι με την οικογένειά του πήγαν στο Βατούμ της Γεωργίας, όπου ήταν εγκατεστημένη η κόρη του Αγάπη. Έμεινε στο χωριό Μαχμουτία, λίγο έξω από το Βατούμ, σε μια μεγάλη έκταση στο βουνό. Ο Ηλίας ήταν προκομμένος και αγαπούσε πολύ το Θεό. Στεναχωριόταν όμως που δεν ήξερε γράμματα. Φάνηκε λοιπόν κάποτε στον ύπνο του άγγελος και άρχισε να του μαθαίνει γράμματα, ψαλτική και αγιογραφία. Κάθε βράδυ τον έβλεπε στον ύπνο του και συνέχισε το μάθημά του. Μέχρι που έμαθε ο Ηλίας να διαβάζει, να γράφει καλά, να ψέλνει και να αγιογραφεί. Τις Κυριακές έψαλε στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, στο χωριό Τσίτα των Σουρμένων. Ήταν εξαιρετικά καλήφωνος και έψαλε με βλάβεια, όπως είχε διδαχθεί από τον Άγγελο. Έχοντας αγάπη και έφεση για την προσευχή, ξυπνούσε πάντα νωρίς για να προσεύχεται. Εκτός από τα πολλά θαύματα που έκανε, προέλεγε γεγονότα που επαληθεύονταν, γιατί είχε το προορατικό χάρισμα. Είπε στην ορφανή Αυγούλα κάποτε: «Κορίτσι μου Αυγή, αυτόν τον δρόμο που βαδίζεις, σε αυτόν θα μείνεις και θα βγεις στο τέλος καθαρή. Θα πας στον ουρανό Χριστού Νύμφη». Ρώτησα τον Άι Νικόλα και μου είπε πως η Αυγή θα πάει Χριστού Νύμφη επάνω. Εσύ δεν θα παντρευτείς. Πολλοί τη ζήτησαν να την παντρευτούν. Έγινε όμως όπως προέβλεψε ο πατέρας Ηλίας. Ό,τι είχε ο άλλος στην καρδιά του το γνώριζε και πολλές φορές το έλεγε. Ξεκινούσαν να έρθουν στη Ρωσία μερικοί από τον Πόντο και αυτός το γνώριζε. Ξεκίνησαν κάποτε τρεις Έλληνες από το χωριό Γαλτσενή για να τον επισκεφθούν. Έχασαν τον δρόμο και νυχτώθηκαν στην Ήπεθρο. Ο πατέρας Ηλίας ανέφερε για τους τρεις που χάθηκαν. Και μόλις έφτασαν τους είπε: «Καλά ευλογημένοι, πώς χάσατε το δρόμο και ταλαιπωρηθήκατε?» Έλεγε μερικές φορές: «Σήμερα θα έλθουν οι τάδε, πιστεύουν και θα γίνουν καλά. Ή αυτός που έρχεται δεν πιστεύει και δεν θα γίνει καλά». Και γίνονταν όπως έλεγε ο πατέρας Ηλίας. Άλλοτε έβλεπε με το χάρισμά του κάποιον που ερχόταν να τον δει και είχε χαθεί στο δάσος. Τότε έστελνε ένα γνωστό του στο σημείο που βρισκόταν χαμένος, τον έβρισκε και τον έφερνε κοντά του. Είπε κάποτε: «Έρχεται ο Πέτρος και έχει αυτή την αρρώστια και θα γίνει καλά. 5 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ». Και έτσι έγινε. Συχνά προφήτευε κιόλας, λέγοντας: «Θα έρθει ένας καιρός που θα γίνουν οι άνδρες γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες. Τότε θα πέσει μεγάλη κατάρα στον κόσμο. Θα γίνει πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Ρώσος θα νικά. Θα πάει στον Εφράτη ποταμό. Θα ανοίξει η Αγιά Σοφιά και θα λειτουργηθεί. Ένας εξαδάκτυλος βασιλιάς θα είναι τότε». Και έλεγε: «Ξύπνα Ρωσία και δράξουν τα όπλα σου». Δηλαδή, έλεσε σε μετάνοια, σε πίστη και απόρριψε την αθεία. Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο». Για όσους θέλουν να το βρουν, είναι η 5η διήγηση.